Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνει η συμφωνία, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, θα επιβαρύνουν σημαντικά τους αγρότες. Η αύξηση της φορολογίας από το πρώτο ευρώ είναι κάτι που θα μας καταστρέψει, επισημαίνουν οι αγρότες και προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Παρότι Αύγουστος, οι αγρότες οργανώνονται και προσπαθούν να συγκροτήσουν κοινή στάση εν ώψη της ψήφισης των νέων μέτρων που θεωρούν ότι τους θίγουν. Προς το παρόν, τα μεγάλα συλλογικά όργανα των αγροτών δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Αν όντως τα μέτρα ψηφιστούν τις επόμενες μέρες, σίγουρα οι αγρότες δεν πρέπει να, και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις για να είναι όσο δυνατόν ανώδυνα τα μέτρα, αν και αυτά τα μέτρα, έστω και αν να ψηφιστεί, θα είναι πολύ επώδυνο. Εμείς διαφωνούμε με όλα τα σημεία. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο με τον οποίο να συμφωνούμε. Δεν μπορεί να υπάρξει φορολόγηση στις επιδοτήσεις, όταν σε όλη την Ευρώπη είναι αφορολόγητες και όταν οι επιδοτήσεις δίνονται στους αγρότες επειδή πουλάνε φθηνά προϊόντα και δίνονται ως αντιστάθμιση. Δεν μπορούν να αφορολογούνται οι αποζημιώσεις από το πρώτο ευρώ, όπως και οι επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να αφορολογείται και το εισόδημά μας με 26% και την προκαταβολή φόρου, όπως και στα προηγούμενα που αναφέραμε, με 100% προκαταβολή φόρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, όλα αυτά αμέσως έρχονται και αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος που έχουμε. Δηλαδή, αν κάποιος αγρότης έχει δηλώσει ένα εισόδημα με 10.000 ευρώ καθαρά χρήματα, από την ασφάλιση που θα είναι τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα και τη φορολόγηση που προκύπτει, σας πληροφορώ και τον έμφυα, δεν θα του μείνει ούτε ένα ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, διαφωνούμε με όλα αυτά τα μέτρα. Διαφωνούμε και με την κατάργηση του ΓΑ, όπως επίσης διαφωνούμε και με την κατάργηση της επιστροφής φόρου στα καύσιμα. Δεν υπάρχει κάτι από αυτά τα μέτρα που να συμφωνούμε. Μα κυρίως συμφωνούμε όλοι μας με τη στόχευση που έχουν κάνει οι δανειστές ώστε να καταστρέψουν τη χώρα. Όταν καταστρέφεις τον πρωτογενή τομέα μιας χώρας, καταστρέφεις όντως τη χώρα. Όσο άσχημη και να ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα, όσο τραγική και να ήταν, σίγουρα θα μπορούσαμε να συντηρηθούμε, να ζήσουμε, να φάμε. Όλοι μας, δεν μιλάω μόνο για αγρότες και κτηνοτρόφους. Όταν λοιπόν καταστρέφει και τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους αγρότες και τον τουρισμό που φέρουν έσοδα, τότε καταστρέφουν στην κυριολεξία όλη τη χώρα. Γιατί αν δούμε δίπλα μας τι συμβαίνει, βλέπουμε ότι δεν παράγουμε κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν παράγουμε καύσιμα, δεν παράγουμε κάποια ελαστικά, δεν παράγουμε ηλεκτρικά, δεν παράγουμε τίποτα. Παράγουμε λοιπόν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και ο τουρισμός με τα έσοδα που φέρνει. Καταστρέφουν λοιπόν και αυτά οι δανειστές. Και δεν ξέρω πού μπορούν να διηγηθούν όλα αυτά. Σίγουρα όμως είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε και να διαμαρτυρηθούμε έντονα. Αν όμως δεν περάσουν αυτά τα μέτρα, δεν θα επιβαρυνθεί κάποια άλλη τάξη. Αν δεν θα περάσουν τα μέτρα, δεν ξέρω αν θα επιβαρυνθεί κάποια άλλη τάξη ή όχι. Το θέμα είναι ότι περνώντας τα μέτρα, εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια έχουν επιβαρυνθεί κάποιες άλλες τάξεις. Αυτό είναι αμφισβήτητο, δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, βλέπετε ότι μειώθηκαν συντάξεις. Βέβαια, συντάξεις ήταν και συντάξεις αγροτών. Μειώθηκαν μισθοί. Αλλά σε εμάς μπήκε ο έμφυα που μπορεί κάποιος να έχει να πληρώσει έμφυα μόνο για ένα σπίτι. Αλλά ο αγρότης έχει έμφυα να πληρώσει για σπίτι, έχει για αποθήκη, έχει για τα χωράφια του. Σκεφτείτε ότι ένα κύκλο εργασιών που κάνει ένας αγρότης πληρώνει αρκετά μεγάλο ποσοστό ΦΠΑ, το οποίο και αυτό από το 2013 έχει πάει στο 23%. Σίγουρα δεν ήμασταν αμέτωχοι σε όλο αυτό. Και είναι διαφορετικό άλλο να χρειαστεί να πληρώσει και να βοηθήσει, και άλλο να έρθουν να σε καταστρέψουν. Εδώ μιλάμε για καταστροφή. Τα μέτρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να ψηφιστούν σε καμία περίπτωση. Και δυστυχώς λυπάμαι που έβλεπα κάποια στιγμή κάποιους συναδέλφους αγρότες αλλά και φίλους κτηνοτρόφους να έλεγαν ευρώ πάση θυσία. Όχι λοιπόν ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν ήταν το παν. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε ευρώ, αλλά να μην μας ληστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Τα μέτρα τα που είναι να ψηφιστούν έχουν ένα κόστος περίπου 2,5 δις ευρώ ανά έτος και οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι 2,2 δις. Όπως αντιλαμβάνεσαι, παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις πίσω και δίνουμε και άλλα. Ακόμη ο κύριος Δαλάτης αναφέρει πως σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από αγροτικούς συλλόγους, έτσι ώστε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Την Τετάρτη είναι να γίνει μια σύσκεψη στην Κατερίνη από αγροτικούς συλλόγους. Εκεί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Εμείς δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να πάει εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και εκεί λοιπόν θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Εκτιμώ πως θα υπάρχουν κάποιες μορφές κινητοποίησης. Τώρα, τι ακριβώς κινητοποίηση δεν γνωρίζω ακόμα. Μπορεί να έχει να κάνει με ένα κλείσιμο δρόμο, μπορεί να έχει να κάνει με κλείσιμο περιφέρειας, κάποιων άλλων υπηρεσιών. Δεν γνωρίζω ακόμα. Αυτό θα ξέρουμε μετά την Τετάρτη. Προς το παρόν πάντως, κάθοδος των τρακτέρ στους δρόμους δεν επαπειλείται, εκτός κι αν γνωστοποιηθεί κάποια ευνηδιαστική κίνηση ψήφισης των νέων μέτρων, επισημαίνουν οι αγρότες.